με πολλές δράσεις και δημιουργικές δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο φεστιβάλ πελαργών στον πόρο της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Το πρόγραμμα των δράσεων περιλαμβάνει ξενάγηση στις φωλιές των πελαργών, τουρνουά ποδοσφαίρου και σκάκι, θρακιώτικους χορούς και πολλά άλλα. Την Παρασκευή 2 του μηνός και το Σάββατο 3 του μηνός, το φεστιβάλ που είχε αναβληθεί στον πόρο για το χωριό των πελαργών θα γίνει κανονικά. Όλο το πρόγραμμα με όλη τη δραστηριότητα, όπως είχαμε ανακοινώσει το προηγούμενο διάστημα και ακυρώθηκε λόγω των καιρικών συνθήκων, μεταφέρεται για 2 και 3 Ιουνίου. Με όλη του τη μορφή όπως είχε σχεδιαστεί από κοινού με τον Φορέα Διαχείρισης. Τη συνάντηση συντονίζει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δέλτα Εύρου και υλοποιείται με τη συνεργασία της Δημοτικής Ενότητας Φερών και των κατοίκων του πόρου που έχουν βάλει τα δυνατά τους για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία της περιοχής για την υποδοχή των επισκεπτών. Περιλαμβάνει πάρα πολλές δραστηριότητες, περιλαμβάνει τουρνά ποδοσφαίρου με πολλές ομάδες που έχουν κληθεί, μεγάλη δραστηριότητα από το Φορέα Διαχείρισης και τα σχολεία των Φερών που έχουν διοργανώσει ένα πολύ καλό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προβολή ταινιών θα γίνει στον χώρο του σχολείου, αλλά επίσης υπάρχει και το μεγάλο γλέντι που θα γίνει και την Παρασκευή το βράδυ και το Σάββατο. Να σας πω επίσης ότι πολύ σημαντικό είναι για τους γονείς, για τα παιδιά της Αλεξανδρούπολης, και κάνω μια έκκληση προς γονείς της Αλεξανδρούπολης. Το Σάββατο ιδιαίτερα, αν δεν έχουν δουλειά, είναι πολύ καλά να παρευρεθούν στον πόρο και μέσα από τις δραστηριότητες που θα ακολουθήσει και το πρόγραμμα, πραγματικά θα θεωρώ ότι θα δώσουν μια πολύ καλή ευκαιρία στα παιδιά τους να έρθουν κοντά στη φύση, αλλά και να μάθουν για τους πελαργούς. Η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια βλέπαμε τους πελαργούς, τους είχαμε συνηθίσει και τους βλέπουμε σαν κάτι πολύ οικείο και ασχολούμασταν με αυτούς μόνο μια φορά το χρόνο, βγάζοντας το Μάρτι για να τοποθετήσουμε πάνω από το χέρι μας, να τοποθετήσουμε πάνω σε μία πέτρα. Δεν είναι έτσι. Ο πελαργός είναι κάτι πολύ σημαντικό και γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε. Και είναι μια πολύ καλή ευκαιρία επομένως για τους γονείς της Αλεξανδρούπολης να φέρουν τα παιδιά τους το Σάββατο στον πόρο να παρευρεθούν και να παρακολουθήσουν όλες τις δραστηριότητες που θα γίνουν εκεί.